Πάμε να δούμε τι γίνεται με το AstraZeneca. Πάμε να ακούσουμε το AstraZeneca τι γίνεται τώρα, Τζίφα. Λοιπόν, με το AstraZeneca φαίνεται ότι θορυβήθηκε επιτέλους η Επιτροπή Εμβολιασμών. Πότε, τώρα, φαίνεται... το θυμηθήκανε. Τώρα... Ναι, τώρα, μετά τα περιστατικά, λοιπόν, τα θρομβολυτικά περιστατικά που βλέπεις που έχουν οδηγήσει τη χώρα, αποφάσισε λοιπόν η Επιτροπή Εμβολιασμών να κάνει... Εμβολιασμών, η Επιτροπή Εμβολιασμών. Εμβολιασμών, η Επιτροπή Εμβολιασμών. Αποφάσισε λοιπόν να συνεδριάσει αυτή τη στιγμή εκτάκτως. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, αλλά υποθέτουμε ότι αυτό που θα κυριαρχήσει είναι η άποψη το συγκεκριμένο εμβόλιο της AstraZeneca να γίνεται μόνο σε άτομα 55 και πάνω, 55+. Που λέμε. Αυτό γνωρίζουμε κάτω από το τραπέζι μέχρι στιγμής αναμένοντας τα αποτελέσματα. Περαιτέρω δεν έχουμε εικόνα. Περιμένουμε να δούμε για τι γίνεται. Για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει αναστατωθεί και η αγωνία παραμένει σε όλους. Και η κοινότητα ιατρική έχει, να ξέρεις, βρίσκεται σε αγωνία αυτή τη στιγμή. Οι μισοί επιστήμονες πάλι λένε το ένα, οι άλλοι λένε το άλλο. Η κυρία Παγώνη λέει ναι και άφησε έτσι ανοιχτό το παράθυρο από που αλλιεύσαμε και την είδηση ότι πάει για 55+. Από την άλλη έχει την κυρία Λινού να σου λέει για παράδειγμα ότι δεν θα έπρεπε να γίνει. Θα έπρεπε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο διότι είναι πάρα πολύ λίγα τα περιστατικά. Πράγμα που σημαίνει ότι ο φόβος και η ανησυχία βλέπεις ότι επικρατεί ακόμα και με τους κόλπους στον επιδημιολόγο. Μένουμε εδώ.